Στενά παρακολουθούν το πώς εξελίσσεται η κατάσταση στα κατεχόμενα, Υπουργείο Υγείας, Επιδημιολόγοι και η αρμόδια Τεχνική Δικοινοτική Επιτροπή, την ώρα που τα κρούσματα στα κατεχόμενα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Τα κατεχόμενα είναι ένα πρόβλημα, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε. Υπάρχουν εκεί οδηγίες και έλεγχοι. Όποιος περνάει, δηλαδή, πρέπει να έχει κάνει τις τελευταίες 72 ώρες οριακή εξέταση που να δείχνει ότι είναι αρνητικός. Ενημέρωση για την κατάσταση στα κατεχόμενα ζήτησε και ο Υπουργός Υγείας από τον Ελληνοκύπριο Πρόεδρο της Τεχνικής Δικοινοτικής Επιτροπής για την Υγεία, Λεωνίδα Φυλακτού, ο οποίος χθες είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του στα κατεχόμενα. Που περιγράψε ακριβώς την κατάσταση νοσέχει σχετικά με τους αριθμούς, με τα νέα μέτρα τα οποία έχουν βάλει. Υπάρχουν αρκετοί ασθενείς που νοσηλεύονται. Υπάρχει ανησυχία στα κατεχόμενα. Οι άνθρωποι ανησυχούν για την κατάσταση. Εάν στις ελεύθερες περιοχές είμαστε τόσο καλά και στα κατεχόμενα βλέπουμε αυτά τα προβλήματα, ίσως θα πρέπει να το συζητήσουμε και να σκεφτούμε να μπουν κάποιοι πιο αυστηρά μέτρα. Αλλά νομίζω ότι μέχρι τώρα αυτά που υπάρχουν, που υπήρχαν όλο το καλοκαίρι, ήταν πολύ αποτελεσματικά. Τα μεσάνυχτα ασθενείς με κορονοϊό μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στην Τουρκία με αεροσκάφος ασθενοφόρο που έφτασε από την Τουρκία στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Κάτι που είχε ανακοινώσει και ο λεγόμενος πρωθυπουργός Ερσίν Τατάρ. Στο μεταξύ, τρία κρούσματα με ταξιδιωτικό ιστορικό ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας από σύνολο 2.452 εργαστηριακών διαγνώσεων. Τα δύο από τα τρία άτομα θετικά στον ιό είναι ασυμπτωματικά. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων στο νησί ανέρχεται σε 1.517.